Καμπανάκι σε ένα ακόμη δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, καθώς μητέρα μαθήτριας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η μητέρα κράτησε προληπτικά το παιδί στο σπίτι της, ενώ έγινε απολύμανση στο σχολείο από τον Δήμο Ηρακλείου. Για απουσία σχεδιασμού, έγκαιρης αντιμετώπισης και ανεπάρκειας των οικονομικών πρωτοκόλων, κάνει λόγο η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου. Ο διευθυντής λοιπόν από πλευράς του ενήργησε πάρα πολύ σωστά και έγκυρα, αφού μόλις το έμαθε, ξεκίνησε όλες τις διαδικασίες, αλλά δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να μην έχουμε διασαφηνίσει μετά από τόσα πρωτόκολλα ποιος κάνει τι. Έπρεπε ο Δήμος εκ των υστέρων το Σάββατο να πάει να απολυμάνει το σχολείο. Έγινε το Σάββατο. Το σχολείο όμως λειτουργήσε μία ολόκληρη ημέρα, με τα παιδιά, την Παρασκευή, με τα παιδιά προστάτευτα, με τους γονείς να ανησυχούν γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν υπάρχει ακόμα η επιβεβαίωση αν ο μαθητής είναι θετικός ή όχι στον κορονοϊό όπως η μητέρα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και εκεί στην τοπική σχολική κοινότητα μια έντονη ανησυχία στο κομμάτι που αφορά τους γονείς και τα παιδιά τους, αν πρέπει να πάνε στο σχολείο και ειδικότερα σε αυτό το τμήμα. Όπως σημειώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου, μαζικά προληπτικά τεστ στο προσωπικό και συντάξεις της μαθήτριας δεν έγιναν, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο, με το σχολείο να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Στον 21ο αιώνα των τόσων πρωτοκόλων, τα παιδιά, τα δικά μας και όλων των υπολείπων οικογενειών στην Ελλάδα, ο μόνος που τα φυλάει είναι ο Θεός. Γιατί οι υπηρεσίες είναι αναρμόδιες και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και τη γνώση για να κάνουν απλά πράγματα ώστε να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Τη διενέργεια γρήγορων τεστ από κινητές μονάδες δειγματοληψίας σε σχολεία με κρούσμα ή που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα έρθουν ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις την περίοδο έξαρσης της εποχικής γρήπης. Όταν ξεσπάσουν οι εποχιακές γρήπες, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τέτοιου είδους ζητήματα. Και καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούμε σε ένα σημείο που να λείπουν μαθητές, ενδεχομένως να λείπουν εκπαιδευτικοί λόγω ιώσεων, λόγω γρήπης, που εμείς αν δεν υπάρξει δωρεάν, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη του τεστ, δεν θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχει κρούσμα, αν είναι κορονοϊός ή κάτι διαφορετικό.